Σύμφωνους βρίσκει ο νέος αντικαπνιστικός νόμος στους ιδιοκτήτες ταξί, ενώ σημειώνουν ότι τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά. Αντιλαμβάνονται βέβαια ότι είναι θέμα υγείας και ήδη περισσότεροι οδηγοί δεν καπνίζουν όταν έχουν πελάτες. Πώς βλέπετε το νέο αντικαπνιστικό νόμο σαν επαγγελματίες οδηγοί? Εμείς στο επάγγελμά μας προσπαθούμε να τηρούμε τους νόμους του κράτους. Είναι ένας σωστός νόμος, γιατί δεν είναι λογικό και δεν είναι πολύ ωραίο να καπνίζουν μέσα στο αυτοκίνητο λόγω υγείας, και οι συνάδελφοί μας πάντα συμμορφώνονται με τους νόμους του κράτους. Είναι ένα σωστό μέτρο. Εντάξει, τα πρόστιμα για αρχή είναι αρκετά σωστερά, γιατί θα μπορούσε να έχει μία κλίμακα για τα γιοταχή. Στα επιβατικά δημοσίας κρίσης όπως είναι ταξί, είναι λογικές οι ποινές, γιατί δεν είναι σωστό να ανέχεται ο πελάτης το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί είναι καθαρά θέμα υγείας και θέμα αισθητικής. Δεν είναι όμορφο να καπνίζουν μέσα στο ταξί. Μέχρι τώρα ποια ήταν η εικόνα των συναδέλφων σας? Μπορώ να πω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι συνάδελφοι δεν καπνίζουν. Όσο είναι οι πελάτες, όσο έχουν πελάτες, εντάξει, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα συνήθεια του τσιγάρου να κοπεί και έτσι απότομα μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά προσπαθούμε να τηρούμε τους νόμους. Και δεν, οι συνάδελφοι δεν καπνίζουν οι πελάτες. Είναι πολύ λίγα τα περιστατικά, αλλά είναι μεμονωμένα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει κάποια έλεγχη? Όχι ακόμα, είναι πολύ φρέσκος ο νόμος. Εντάξει, πιστεύω θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι, όπως σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει με τη νέα κυβέρνηση, σε όλα τα υπόλοιπα θέματα και σε όλους τους υπόλοιπους νόμους που βγαίνουν. Πιστεύετε ότι το ποσό που έχει το πρόστιμο είναι καλό ή είναι αρκετά? Το ποσό κατά τα ψέματα είναι τσουκτορό για αυτούς τους καιρούς, αλλά δυστυχώς ο Έλληνας για να μάθει πρέπει να πληρώσει. Είναι στην οτροπία μας.